Νέο πρόσωπο φέρεται να έχει εμπλοκεί στην απόπειρα εκτέλεση του Δημήτρη Ανδρονίκου, άλλος Δημητρούη. Τα ξημερώματα οι ανακριτές μετέβησαν στις κεντρικές φυλακές και συνέλαβαν υπόδικο από το Λίβανο 30 ετών, ο οποίος πριν την απόπειρα ήταν εκτός φυλακών. Στον ύποπτο, σύμφωνα με τον ανακριτή, είχε ανατεθεί η δολοφονία, αλλά λόγω τραυματισμού του, το ρόλο του εκτελεστή ανέλαβε ο έκτος ύποπτος. Με την αστυνομία να εκτιμά ότι έχουν κλειδώσει οι ρόλοι των υπόπτων, την ώρα που η υπόθεση βρίσκεται σε προχωρημένο στάδιο ως προς την εξιχνίαση. Μεταξύ των τεκμηρίων που έχουν στα χέρια τους οι αρχές είναι δύο μοτοσυκλέτες, η μία σκούτερ που φαίνεται ότι είναι αυτή που χρησιμοποίησαν οι δύο δράστες για να βγάλουν από τη μέση το Δημητρούη, ενώ εντοπίστηκαν και δύο κράνη τα οποία στάλθηκαν για επιστημονικές εξετάσεις. Ω τεκμήριο είναι και γεμιστήρας που εντοπίστηκε στα Περβόλια. Και οι 10 συλληφθέντες οδηγήθηκαν ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λευκωσίας με την αστυνομία να αιτείται ανανέωση της κράτησής τους. Πριν από την έναρξη της διαδικασίας, κατατέθηκαν προδικαστικές ενστάσεις με το δικαστήριο να τις απορρίπτει. Ο επικεφαλής της ανακριτικής ομάδας αυτή τη φορά αναφέρθηκε σε γραπτή μαρτυρία. Για την υπόθεση εξακολουθεί να καταζητείται ακόμη ένα πρόσωπο.